Πάμε στο μακρινό Μόναχο προκειμένου να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα εκεί της περιοχής, τον κύριο Απόστολο Κότση, ο οποίος είναι βέβαια και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο προάστιο Χαν, στο Μόναχο. Κύριε Κότση, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγγνώμη. Σας βλέπουμε. Καλά, εσείς πώς είστε? Είστε και σε εξωτερικό χώρο από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, ήρθα εδώ στο Δημαρχείο του ΧΑΡ. Ναι. Να σας δείξω μια εικόνα από το νεκρό Μόναχο, να το πω έτσι. Βέβαια. Με φόντο το Δημαρχείο. Εδώ έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα όπως και στην Ελλάδα με τον κορονοϊό. Περνάμε δύσκολες στιγμές, στα σπίτια μας κλεισμένοι, μέχρι τις 9 η ώρα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουμε. Ναι. Δυστυχώς. Δύσκολη κατάσταση. Εκεί η ελληνική κοινότητα στην περιοχή έχει πολλά μέλη. Έχουμε πάνω από 200 μέλη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε καμία δραστηριότητα, γιατί είναι όλα κλειστά. Όλα. Ακόμα τα γραφεία μας, οι χώροι που συγκεντρωνόμασταν, από χτες είναι και τα σχολεία. Έχει αυστηροποιηθεί λοιπόν το lockdown. Οι περιορισμοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Πάρα πολύ. 9 με 5 δεν κυκλοφοράει τίποτα. Χρειάζεσαι ειδική άδεια. Δεν υπάρχει εδώ δυστυχώς το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα με το SMS. Πρέπει να έχεις έγγραφο μαζί σου από τη δουλειά σου ή για ποιον λόγο είσαι έξω. Το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Δηλαδή όποιος δεν έχει δημόσιο έγγραφο πληρώνει 500 ευρώ, δεν υπάρχει SMS. Δεν υπάρχει SMS, όχι. Αυτή η πρωτοτυπία, να το πω, που έχουμε στην Ελλάδα και μπράβο μας, δεν υπάρχει εδώ αυτή η διευκόλυνση. Αν δεν έχεις το χαρτί μαζί σου από τον εργοδότη σου, ναι, ή οποιοδήποτε χαρτί πιστοποιεί για ποιο λόγο είσαι έξω, αν είναι δικαιολογημένος ο λόγος που βρίσκεσαι έξω, κύριε Κότση, 500 ευρώ πρόστιμα. Για ποιο λόγο τόσο αυστηροί περιορισμοί? Γιατί τα κρούσματα στη Γερμανία δυστυχώς αυξήθηκαν, πετάχτηκαν στα ύψη τις τελευταίες ημέρες. Όλη η Γερμανία... Ναι, ναι. Όλη η Γερμανία έχει τις τελευταίες 2 εβδομάδες οι αριθμοί έχουν αυξηθεί δραματικά. Για ποιο λόγο, τι πήγε στραβά, το πήραν κάπως χαλαρά εκεί οι Γερμανοί? Ναι, το πήραν λίγο χαλαρά. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί πήγαν διακοπές. Ο Γερμανός είναι ένας λαός, που πάνε ευχάριστα διακοπές. Και τα επακόλουθα δεν πήραν τα μέτρα που έχουμε πάρει στην Ελλάδα με κλείσιμο σχολείων. Η Ελλάδα πήρε πολύ πιο γρήγορα μέτρα και πιο δραστήρια μέτρα. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει κρατήδια. Τα κρατήδια παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή όπως στην Ελλάδα. Πολλά κρατήδια νομίζαν ότι θα είναι στο απειρόβλητο, δεν θα έχουν πρόβλημα. Κύριε Κότση, δυστυχώς τώρα... Δυστυχώς φτάσατε σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία λέω ένα και είναι πλέον πιο αυστηρά. Κρούσματα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας. Έχουμε και θύματα και στην ελληνική κοινότητα, δυστυχώς. Όχι στη δικιά μας, εδώ στο Μόναχο μέσα. Έχουν πεθάνει 2-3 Έλληνες που ξέραμε. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Προχτές είχαμε 2 ανθρώπους που χάσαμε. Δεν έχουν διευκρινιστεί όμως τα αίτια για να ξέρουμε αν είναι καθαρά από κορονοϊό ή από κάποια άλλη ασθένεια. Πάντως, όλοι έχουμε πλέον ένα γνωστό, ο οποίος είτε έχει νοσήσει είτε έχει πεθάνει, δυστυχώς. Από ποιο μέρος της Ελλάδας κατάγεστε? Καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, αλλά έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βρεθήκατε πρόσφατα στη χώρα μας, το καλοκαίρι ίσως? Όχι, όχι, δυστυχώς όχι. 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 Έχετε σκοπό, ξέρεις, ορισμένοι έχουν ακυρώσει και τον προγραμματισμό τους. Σκόπευαν να κατέβουν, εντάξει, είχαν κανονίσει οι άνθρωποι να κατέβουν. Έχουν ακυρώσει προγραμματισμό, ταξίδια, έχουν παγώσει τα πάντα σχεδόν. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ακυρωθήκανε πολλές πτήσεις. Ξεκινάμε από αυτό. Ακυρωθήκανε πάρα πολλές πτήσεις. Δεύτερον, τώρα με το lockdown, το να πάω άδεια κάτω να γυρίσω, το να έρθω, πρέπει να μείνουν μέσα 5 μέρες εδώ στη Γερμανία με αρνητικό τεστ. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πώς είναι. Δεν είναι. Κανένας δεν θέλει να το ρισκάρει. Ο στολισμός εκεί στο προάστιο Χαν
σε σχέση με προηγούμενα χρόνια στόλισαν οι Γερμανοί? Λίγα πράγματα. Τυχαίνει να είμαι και δημοτικό σύμβουλος εδώ στο Δήμο του Χαρ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε φέτος να γιορτάσουμε ή να στολίσουμε, να το πω έτσι, όπως θέλαμε να στολίσουμε. Ούτε η Εκκλησία, ούτε ο Δήμος. Οπότε δηλαδή είστε και εκπρόσωπος των Ελλήνων εκεί στο Προάστιο, στην κοινότητα Χαν. Όχι μόνο των Ελλήνων. Έχω πάρει 2.500 ψήφους στις εκλογές. Οπότε καταλαβαίνετε, μας θυμίσαν και οι Γερμανοί. Να στείλετε και ένα μήνυμα εδώ στους συμπατριώτες σας. Να προσέχουνε. Μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή μόνο αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Να μην το παίρνουμε στα ψήφιστα. Είναι σοβαρή η κατάσταση και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, Ιανουάριο-Φεβρουάριο μας περιμένουν και χειρότερα. Μάλιστα. Κύριε Κότση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να γυρίσετε λίγο την κάμερα, να δούμε λίγο εικόνα εκεί από Μόναχο και να κλείσουμε κάπως έτσι. Αυτό είναι το ΧΑΡ. Είναι το Δημαρχείο του ΧΑΡ, όπως βλέπετε. Λίγα πράγματα, δεν ξέρω αν βλέπετε. Αν αρχιτεκτονικά, δείτε. Αρχιτεκτονικά είναι πολύ όμορφο. Αρχιτεκτονικά, ναι, είναι ένα πολύ παλιό κτίριο, καλά συντηρημένο φυσικά. Μάλιστα. Είναι γραφική, η Βαυαρία είναι γραφική, με πολλά ελληνικά στοιχεία. Κύριε Κότση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ελλάδα, από Κρήτη. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς στην Κρήτη, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.